Ο Πάνος Γαρουφαλιάς παραμένει μαζί μας και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Αγοραστό, τον Περιφερειάρχη της Θεσσαλίας. Γεια σας, κύριε Αγοραστέ, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα σε όλους τους ακροατές του Sky. Να είστε καλά. Αρχικά μπορείτε να μας κάνετε μια ενημέρωση πώς είναι τα πράγματα από τις πυρκαγιές, από τα μέτωπα. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια μικρή αναζωπήρωση, η οποία τώρα δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, στο αερινό. Επίσης υπάρχουν πάρα πολύ μικρές φωτιές. Έχει μπει σε μια καλή σειρά η διαδικασία της πυρόσβεσης και το ελέγχο των φωτιών, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλές διάσπαρτες μικρές στίες, οι οποίες μπορεί να κυμωνούν. Ανά πάσα στιγμή αναζωπυρώνονται. Δεν ξέρουμε, διότι είναι μεγάλο το μήκος, πολλά τα σημεία. Περιμένουμε αύξηση της θερμοκρασίας, δεν ξέρουμε πώς θα πάει ο αέρας και όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα. Και δεν ξέρουμε βέβαια τι γίνεται και με όλη την ιστορία που έχει δημιουργηθεί στη Θεσσαλία, διότι χθες στη Θεσσαλία είχαμε 6 και πλέον και μία στο 7 στη Μαγνησία. Κύριε Αγοραστέ, ευθέως μιλήσατε χθες, ευθέως μιλήσατε για εμπρησμό. Ναι, πιστεύουμε ότι όλα δείχνουν ότι είναι εμπρησμό και πάλι θα είχαμε και μαρτυρία ενός ανθρώπου ο οποίος είχε μια επιχείρηση που είδε 2 ανθρώπους να βάζουν τη φωτιά και να φεύγουν με ένα αυτοκίνητο. Λοιπόν, υπάρχουν και μαρτυρίες, υπάρχουν και ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν εκεί και βέβαια υπάρχει και ένας κύκλος ο οποίος γίνεται από κάποιους για να δημιουργήσουν μια αντίδραση. Και οι οποίοι βρέθηκαν χθες ξαφνικά αργά το βράδυ ως εθελοντές, βάζοντας το μανδύα του εθελοντή, δεν υπήρχαν όλη μέρα, το εθελοντή για να δημιουργήσουν ένα κύκλο αντιδράσεων, να είναι εκεί να δημιουργήσουν ένα κύκλο αντιδράσεων για να ξεσηκώσουν τον κόσμο. Μάλιστα. Οι οποίοι τι λέγανε δηλαδή, ότι κεγόμαστε, δεν επιτίθεται σε όποιον δεν τους άρεσε. Ναι. Α, έχουμε και τέτοια περιστατικά. Βεβαίως. Ναι. Τα οποία λέτε όμως είναι εσκεμμένα, υποκινούμενα. Αυτό τώρα 3,5 ώρα μια ομάδα βρέθηκε σε ένα χωριό της Μαγνησίας για να επιτηθεί και να δημιουργήσει ένα κύκλο αντιδράσεων. Αυτό το οποίο επιχειρείται αυτή τη στιγμή είναι ένας κύκλος αντιδράσεων. Από ποιους, κύριε Περιφερειάρχα? Στα άκρα πιστεύω, δεν τους ξέρω, αλλά νομίζω ότι σύμφωνα με αυτά που θα δουν και το φως της δημοσιότητας, γιατί τραβούσαν και με τα κινητά τους, αυτά που λέγανε τα τραβούσαν στα κινητά τους για να τα σηκώσουν μετά, θα φανεί ποιοι είναι. Α, είχαν έρθει δηλαδή επί τούτου για να κάνουν φασαρία και φυσικά, βίντεο, φυσικά. Ήταν 3 που τραβούσαν με τα κινητά και ήταν και 4-5 που φωνάζαν. Μάλιστα. Σε ποια περιοχή έγινε αυτό? Αυτό είναι στην περιοχή του Σέσκλου. Μάλιστα. Εκεί όπου τώρα υπάρχει και ένα ενεργό μέτωπο. Και η κατεύθυνση αυτών των αντιδράσεων ήταν ότι δεν έκανε τίποτα η πολιτεία και εσείς προσωπικά και η περιφέρεια και ο Δήμος και η πυροσβεστική. Ναι. Μάλιστα. Φταίγαν οι αναμογεννήτριες, οι ΔΕΗ, τα μηχανήματα δεν ήταν καλά, δεν ήταν κανένας εκεί και ούτω καθεξής. Δηλαδή όλα αυτά διάλογο με το παράλογο. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή ήταν η κατάσταση, αλλά πυροδοτείται ένας κύκλος αντιδράσεων. Και αυτό φαίνεται και επειδή η αλήθεια είναι η μοναδική κόρη του χρόνου, έρχεται η αλήθεια και δείχνει ποιος είναι και τι. Η τοπική αυτοδιοίκηση, κύριε Αγοραστέ, είχε κάνει ό,τι πρέπει για την, για την πυροπροστασία. Η περιφέρεια, δεν έχει και την ευθύνη της πυροπροστασίας, αλλά και τα ρέματα είχαμε καθαρίσει και τους δρόμους είχαμε καθαρίσει και μηχανήματα είχαμε σε κέρια σημεία και υδροφόρες είχαμε και περίπολα όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Κοιτάξτε, όλο αυτό το χρονικό διάστημα πήγαν και άλλες πυρκαγιές, αλλά δεν πήραν το φως της δημοσιότητας στο Πήλιο που είχατε βγάλει τρεις φορές, άλλη μία στο Βόλο, αλλά δεν υπήρχαν οι συνθήκες αυτές, οι άσχημες. Αντιμετωπίστηκαν άμεσα, κύριε Περιφερειάρχα, αυτές οι φωτιές. Εν τη γενέση τους. Ότι χθες είχαμε άλλα 2 μέτωπα στα Φάρσαλα και 4 μέτωπα στην Καρδίτσα. Όλα τυχαία. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς, δεν ξέρω αν θέλει να ρωτήσει κάτι τον κύριο Αγοραστό. Έλα, Πάνο. Εγώ αυτό που ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Αγοραστό είναι επί της ουσίας αν έχουμε εικόνα ότι πλησιάζουμε σε οριοθέτηση κάποιων μετώπων. Φαίνεται καλύτερη εικόνα, αλλά η εικόνα που έχω εγώ από την πυροσβεστική είναι ότι ακόμα παλεύουμε, δεν οριοθετούμε. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν μικρές αιστείες, έχει ξεστηνήσει οι πυρκαγιές, οι μικρές αιστείες αυτές. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να δώσουν μεγάλη πυρκαγιά. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι οριοθέτηση. Είναι μεγάλο το μήκος των αιστείων αυτό.
και πολλά τα στέματα, δύσκολα και δυσδιάβατα και δεν μπορεί να πει κανείς ότι μπορεί να οριοθετηθεί. Και βέβαια έχουμε και μία αναζωπήρωση, η οποία αυτή τη στιγμή προσπαθεί η πυροσβεστική να την ελέγξει. Υπάρχουν 85 μηχανήματα, οχήματα της πυροσβεστικής, πεζοπόρα. Μάλιστα. Και υπάρχουν και τα πέντε αεροπλάνα, πέντε αερίες. Μέσα, μέσα. Κύριε αγοραστέ, ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να τελειώσουν τα πάντα γρήγορα. Πάνω, ευχαριστούμε πολύ και εσένα. Από την Μαγνησία μεταδίδει τα πάντα. Πραγματικά ελπίζουμε να τελειώσει αυτή η ιστορία σήμερα. Πάντως πολύ καλύτερα στην Μαγνησία. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Έτσι δείχνει. Τα ίδια λέγαμε και προχθές, όμως ξαφνικά φουντώνουν τα μέτωπα. Λόγω των καιρικών συνθήκων.